Και πάμε να περάσουμε στην επόμενη συνταγή μας, τα σκουφιχτά. Μια παραδοσιακή συνταγή που σίγουρα θα τη λατρέψετε γιατί έχει πολύ ιδιαίτερο τρόπο που φτιάχνετε. Οπότε πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Για τα σκουφιχτά θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια αλεύρι σταρένιο, 400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 300 γραμμάρια χλιαρό νερό, αλάτι και 5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 3 με 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι, 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο, μισή σκελίδα σκόρδο, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, πιπέρι και 30 γραμμάρια μυζήθρα ή φέτα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Η διαδικασία γίνεται και στο μίξερ και στο χέρι. Διαλέξτε ό,τι θέλετε. Το μίξερ είναι πιο εύκολο, το καταλαβαίνετε. Αλλά εφόσον χρησιμοποιήσουμε μίξερ, πρέπει να βάλουμε το γάτζο και όχι το σύρμα. Γιατί, άμα βάλουμε το σύρμα, θα διαλύσουμε το μηχάνημα. Πρέπει να βάλουμε το γάτζο. Οτιδήποτε βάζουμε σε ζύμες, ψωμιά και όλα τα υπόλοιπα, πάντα βάζουμε αυτό το εξάρτημα. Τώρα, προσθέτω μέσα τα αλεύρια μου. Για όλες τις χρήσεις και σταρένιο, μέσα στο μίξερ. Θα ρίξουμε μέσα το νεράκι μας και σε περίπτωση που δεν βρείτε σταρένιο αλεύρι μπορείτε να βάλετε για όλες τις χρήσεις, αλλά το σταρένιο θα μας δώσει μία έξτρα γεύση που τη χρειαζόμαστε για τη συνταγή. Λοιπόν, αλατάκι και μην το λυπηθείτε, θέλουμε αλάτι στη συνταγή μας. Και συνολικά έχω 5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, θα βάλω τις 2 τώρα και τις 3 θα τις βάλω στη συνέχεια. Οπότε, χτυπάω καλά το ζυμάρι μου μέχρι που να ομογενοποιηθεί, να μην κολλάει στον κάτω του μίξερ και μόλις είναι ψιλοέτοιμο θα ρίξω και το υπόλοιπο λάδι και θα συνεχίσω λίγο ακόμα το χτύπημα. Και με το που απορροφήσει και το υπόλοιπο λάδι που βάλαμε το ζυμαράκι μας, είναι έτοιμο. Κοιτάξτε τι τέλειο που είναι. Δεν βάζουμε εξ αρχής όλο το λάδι, γιατί άμα βάλουμε όλο το λάδι από την αρχή, δεν είναι εύκολο να δέσει το ζυμάρι, να λειτουργήσει γλουτένι. Γι' αυτό το λόγο το μοιράζουμε. Αλλά θέλουμε να βάλουμε λαδάκι. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο που έχει γίνει. Είναι φανταστικό. Τώρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι τι. Να το ξεκουράσουμε. Θέλουμε να ξεκουραστεί το ζυμάρι, ουσιαστικά να γίνει πιο λίο, πιο μαλακό, πιο εύπλαστο, πιο όλα αυτά τα πράγματα που θέλουμε. Γι' αυτό το λόγο τυλίγουμε με μία μεμβράνη, αφήνουμε στην άκρη για 30 λεπτάκια και σε 30 λεπτάκια θα είναι έτοιμο. Βέβαια, εγώ έχω ήδη ένα έτοιμο εδώ. Εδώ. Και κοιτάξτε πώς θα γίνει μετά από μισή ώρα. Βλέπετε. Πραγματικά έχει γίνει σαν πλαστελίνη, είναι ένα τέλειο ζυμάρι. Και ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε τα σκουφιχτά μας. Θα βάλουμε μία κατσαρόλα πάνω με νεράκι να βράζει, να την έχουμε έτοιμη. Εδώ. Αλλά πρέπει να βάλω και νερό. Οπότε. Και η κατσαρόλα μου πάει πάνω στη φωτιά. Εδώ πέρα απλά θα βράσω τα σκουφιχτά μου και μπορούμε να σερβίρουμε με οποιαδήποτε άλλη σάλτσα θέλουμε. Και θα σας δείξω και έναν άλλον τρόπο στη συνέχεια. Με ένα τηγανάκι πώς μπορούμε να φτιάξουμε κάτι διαφορετικό. Θα το δείτε. Λοιπόν, έτσι όπως είναι το ζυμάρι μου, κοιτάξτε τι ωραίο που είναι, είναι φανταστικό. Πραγματικά είναι φανταστικό. Βλέπετε τι ωραίο που είναι. Είναι έτοιμο να φτιάξουμε τα σκουφιχτά. Οπότε θα κόψω λίγο από τη ζύμη μου, εδώ, και ουσιαστικά θα ανοίξω μία ωραία λεπτή λωρίδα. Σε περίπτωση που δείτε ότι δυσκολεύεστε, μπορείτε να βοηθηθείτε με λίγο λαδάκι ή λίγο αλεύρι. Αλλά άμα βρείτε μια καλή επιφάνεια και δεν βάλετε τίποτα, είναι το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε. Γιατί δεν θέλουμε να προσθέσουμε ούτε παραπάνω λάδι, ούτε παραπάνω αλεύρι στη συνταγή μας. Θέλουμε ουσιαστικά ό,τι βάλαμε μέσα στο μίξερ, αυτό να είναι σαν ποσότητα στο τελικό αποτέλεσμα. Οπότε, ανοίγουμε λεπτά τα σκουφιχτά μας εδώ. Κοιτάξτε, εδώ. Τέλειο. Τώρα, όπως είναι, κόβω ένα ωραίο κομμάτι. Εδώ, νομίζω ότι η άκρη είναι η πιο παραπονημένη, οπότε θα κόψω λίγο πιο εδώ για να μπορέσω να σας δείξω ακριβώς τι θα κάνω. Και άμα δείτε ότι κολλάει, απλά βάλτε λίγο αλευράκι, εδώ. Πάρτε με τα δάχτυλά σας, εδώ, πατήστε και γυρίστε. Το βλέπετε? Ξανά το ίδιο. Βάζουμε λίγο αλευράκι, εδώ, πολύ λίγο. Κοιτάξτε πόσο λίγο που έχω.
Κόβω ένα κομμάτι εδώ. Βάζω τα δύο δάχτυλά μου. Πατάμε στη μέση. Καθώς πατάμε, τραβάμε προς το μέρος μας. Κοιτάξτε εδώ. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτό το υπέροχο σχήμα. Άμα κάνετε 3-4, θα το συνηθίσετε. Κοιτάξτε. Εντάξει, ο πιο εύκολος τρόπος είναι να κόβουμε όλα τα κομμάτια και μετά στη συνέχεια να τα φτιάχνουμε. Και πάει λέγοντας, θα συνεχίσω μέχρι να τελειώσω όλα μου τα σκηφτά και μόλις τα τελειώσω, θα τα μαγειρέψω. Κοιτάξτε εδώ τι ώρα που είναι. Εδώ και εδώ και εδώ. Είναι φανταστικό. Συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Κοιτάξτε. Ανοίγω και την άλλη λωρίδα μου, εδώ. Και για να μην κολλήσουν μεταξύ τους, βάλτε λίγο αλευράκι εδώ και αφήστε στην άκρη. Ανοίγω τη λωρίδα μου. Μπορείτε να τα κάνετε πιο λεπτά, πιο χοντρά, όπως σας αρέσει. Κόβω σε μικρά κομμάτια. Και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, παίρνω, πατάω, γυρνάω, τέλος. Μην το φοβάστε, θέλω πραγματικά να πατήσετε με τα δάχτυλά σας, πατήστε στο να δημιουργήσουν μια καμπύλη, μια κούρμπα, για να μπορέσουν να ψηθούν και να έχουν αυτό το υπέροχο σχήμα. Εδώ και εδώ. Είναι φανταστική διαδικασία, άμα δείτε ότι κολλάει το ζυμάρι πάνω στα χέρια σας, βάλετε λίγο αλευράκι, κοιτάξτε πόσο λίγο που θέλουμε. Μην το παρακάνετε στα αλεύρι. Και εδώ. Καθόμαστε και ταλαιπωριόμαστε όλοι για να κάνουμε τα ιταλικά νιόκι, όταν οι κριτικοί έχουν βρει τη φόρμουλα για να κάνουμε τα πιο ιδιαίτερα ζυμαρικά με το πιο ωραίο τρόπο. Κοιτάξτε εδώ, πραγματικά με το τίποτα, με λίγο αλεύρι και λίγο νερό. Θα συνεχίσω μέχρι που να τελειώσω όλα μου τα σκιουφιχτά. Τα σκιουφιχτά ή σκιουφιχτά κριτικά ζυμαρικά παρασκευάζονται με μια στριφογυριστή κίνηση του δαχτύλου μέσα στη ζύμη, γι' αυτό πήραν το όνομά τους από το ρήμα σκιουφίζω, που σημαίνει στρουφίζω, στην κρητική διάλεκτο, δηλαδή στρίβω. Καλό είναι τα σπιτικά φρέσκα ζυμαρικά να μην αποξηραίνονται. Μπορείτε όμως να τα βάλετε στο ψυγείο, σκεπασμένα, για 1-2 μέρες. Διατηρούνται και στην κατάψυξη, χωρίς να χάνουν την ποιότητά τους, μέχρι 2 μήνες. Και τώρα κάνω τα τελευταία μου, εδώ. Μία καταπληκτική διαδικασία, κοιτάξτε τι ώρα που γίνονται. Πρώτα απ' όλα είναι φανταστικό να φτιάχνεις τα δικά σου χειροποίητα ζυμαρικά. Τώρα θα ρίξουμε λίγο ακόμα αλεύρι εδώ, για να φροντίσουμε να μην κολλήσουν μεταξύ τους. Και έχουμε δύο τρόπους για να τα μαγειρέψουμε. Ο ένας είναι ο κλασικός τρόπος, βράζουμε τα ζυμαρικά μας όπως θα βράζαμε οποιαδήποτε άλλα ζυμαρικά και θα ρίξουμε λίγο λαδάκι και θα τα κρατήσουμε στην άκρη για να σερβίρουμε μια σάλτσα ντομάτας, με μια μπολονές, με οτιδήποτε άλλο θέλουμε, ακόμα και με κρεατάκι μπορούμε να σερβίρουμε ή συνοδευτικό σε ένα πιάτο. Και άλλος ο τρόπος είναι ο αλαμινούτ τρόπος μαγειρέματος. Θα σας δείξω αμέσως τι εννοώ. Λοιπόν, τα περισσότερα θα τα μαγειρέψω κατευθείαν εδώ, στην κατσαρόλα. Θα ρίξω λίγο αλάτι. Και λίγο λαδάκι βάζουν στην Κρήτη, οπότε θα βάλω κι εγώ. Εδώ, θα ανακατεύουμε λίγο για να μην κολλήσουν μεταξύ τους. Τέλεια. Και ο δεύτερος τρόπος που μπορούμε να κάνουμε είναι ο γρήγορος τρόπος μαγειρέματος, που ουσιαστικά θέλω μία κουτάλα, εδώ, λίγο βραστό νεράκι, εδώ, και θα ρίξω μέσα στο τηγανάκι μου κατευθείαν τα σκιουφιχτά, κοιτάξτε. Εδώ. Τα ρίχνω μέσα, φροντίζω να μην πάρω αλεύρι, γιατί δεν θέλω να βάλω αλεύρι μέσα στη σάλτσα μου. Οπότε, τεινάζω λίγο να φύγει το περίσσιο αλεύρι. Βάζω τα σκιουφιχτά μέσα και αυτό που θα ρίξω μέσα στο τηγανάκι είναι λίγο βούτυρο. Έχω λίγο βουτυράκι. Περίπου 2 κουταλιές της σούπας. Θα βάλω μέσα, μαζί με το νεράκι, έχω λίγο σκόρδο, δεν θέλω πολύ, 3-4 φετούλες ίσα-ίσα για να αρωματίσω το νεράκι και να έχει μια ελαφριά γεύση σκόρδου. Και τι άλλο θα βάλω, λίγο θυμαράκι. Κοιτάξτε εδώ. Θυμάρι, βούτυρο, σκόρδο και το νεράκι που ουσιαστικά θα δέσει, γιατί θα βγάλουν άμυλο τα σκιουφιχτά και
Στο τέλος το μόνο που θα προσθέσω μέσα είναι λίγο πιπεράκι και λίγο τυράκι για να δέσω. Οπότε περιμένω να γίνουν και τα υπόλοιπα σκιουβιχτά εδώ, γιατί θα είναι έτοιμα με το που πάνε πάνω στην επιφάνεια. Θα τα αφαιρέσω για να τα βάλω με λίγο λάδι, να τα αποθηκεύσω στην άκρη για να φτιάξω οποιαδήποτε άλλη συνταγή με ζυμαρικά θέλω. Και αυτά θα τα φτιάξω αλαμινούτ όπως είναι. Τα παραβρασμένα ζυμαρικά μαλακώνουν, κολλάνε και χάνουν σε εμφάνιση και γεύση. Αν κολλήσουν μετά το βράσιμο, βάλτε τα σε ένα σουρωτήρι, ρίξτε βραστό νερό για να ξεκολλήσουν, σουρώστε τα και ανακατέψτε τα με λίγο ελαιόλαδο. Και τα σκιουφιχτά μου είναι έτοιμα, αυτά τα έχω αφήσει και λίγο παραπάνω να βράσουν αφού ανεβήκαν στην επιφάνεια, γιατί τα έκανα λίγο μεγαλούτσικα, η αλήθεια είναι. Οπότε τα άφησα λίγο χρόνο για να βράσουν καλά. Οπότε το πιο απλό πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να τα σουρώσουμε. Εδώ. Όπως είναι. Παναγία μου. Πανέμορφο θέαμα. Και καθώς είναι ακόμα ζεστά, αυτό που θα κάνω είναι να προσθέσω λίγο λαδάκι. Ελαιόλαδο φρέσκο. Κριτικό. Ανακατεύω. Να πάει παντού το λαδάκι. Και αφήνω στην άκρη για να σερβίρω με όποιον τρόπο ακριβώς θέλω. Σας είπα ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σάλτσες, απλά τυράκι μπορείτε να ρίξετε από πάνω. Είναι αρκετό. Αυτή είναι η πρώτη Παρασκευή, η κλασική, η παραδοσιακή συνταγή για σκουφιχτά που αφήνουμε στην άκρη. Και αυτός είναι ο δικός μου τρόπος. Κοιτάξτε εδώ. Το νεράκι έχει εξατμιστεί. Βάλαμε ίσα ίσα και θέλω να δείτε τι φανταστική σάλτσα που έχει κάνει. Είναι σαν μπεσαμέλ. Το βλέπετε. Το βούτυρο μαζί με το νερό που έχουμε ρίξει και το άμυλο που βγάλαν τα ζυμαρικά, ουσιαστικά δέσαν τα ζυμαρικά κατευθείαν μέσα στο τηγάνι. Αυτό που θα κάνω είναι να ρίξω μπόλικο πιπέρι. Έτσι κατά κάποιο τρόπο θυμίζει λίγο την κλασική ιταλική συνταγή κάτσιο πέπε. Μας αρέσει πάρα πολύ. Και κοιτάξτε εδώ. Αυτό εδώ είναι φανταστικό. Άμα έχουμε έτοιμα τα σκιουφιχτά, κατευθείαν βάζουμε με λίγο νεράκι, λίγο βούτυρο, θυμάρι, σκόρδο, πιπέρι και σερβίρουμε σε ένα ωραίο πιατάκι. Ποιο θα πάρω? Θα πάρω αυτό, εδώ. Κοιτάξτε. Ωχ, Παναγία μου. Βλέπετε τι υπέροχη σάλτσα που πέφτει. Είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Ουσιαστικά έχουμε και τη σάλτσα στα ζυμαρικά μας και βέβαια μπορούμε να τρίψουμε κάποιο κριτικό τυρί, μια μυζήθρα ή κάποιο πιο εύκολο που μπορείτε να βρείτε, όπως είναι η φετούλα. Λίγη φρέσκια φετούλα από πάνω, εδώ. Και αφήστε την να μαλακώσει, να λιώσει, εδώ. Και αν και βάλαμε βούτυρο και μυρίζει βούτυρο η συνταγή μας, δύο σταγόνες ελαιόλαδο θα δώσουν έξτρα παραπάνω γεύση και βουαλά. Για τα σκιουφιχτά, βάζουμε στον κάδο του μίξερ το αλεύρι για όλες τις χρήσεις και το σταρένιο αλεύρι, το νερό, το αλάτι, δύο κουταλιές ελαιόλαδο και χτυπάμε με τον γάντζο για 2-3 λεπτά σε μέτρια ταχύτητα. Μόλις δέσει η ζύμη, προσθέτουμε 3 κουταλιές ελαιόλαδο και χτυπάμε για ακόμα 2-3 λεπτά. Τυλίγουμε τη ζύμη με διάφανη μεμβράνη και την αφήνουμε για 30 λεπτά να ξεκουραστεί. Έπειτα, κόβουμε λίγη από τη ζύμη και την ανοίγουμε σε μία λεπτή μακριά λωρίδα. Πασπαλίζουμε με λίγο αλεύρι και την κόβουμε σε μικρά κομμάτια 2-3 εκατοστών. Πιέζουμε κάθε κομμάτι ζύμης με 2 δάχτυλα και στρίβουμε προς την πλευρά μας, κάνοντας το σχήμα των σκιουφιχτών. Σε μία κατσαρόλα με νερό που βράζει, ρίχνουμε τα σκιουφιχτά, το αλάτι, 2 κουταλιές ελαιόλαδο και ανακατεύουμε. Μόλις ανέβουν στην επιφάνεια, τα βράζουμε για 3-4 λεπτά. Στη συνέχεια, τα σουρώνουμε, ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο, όπως είναι ζεστά, και ανακατεύουμε. Τα σκιουφιχτά αυτά τα σερβίρουμε με όποιο τρόπο θέλουμε. Εναλλακτικά, τοποθετούμε ένα τηγάνι με βραστό νερό στη φωτιά. Τεινάζουμε λίγο να φύγει το περιττό αλεύρι και προσθέτουμε τα σκιουφιχτά. Ρίχνουμε το βούτυρο, το σκόρδο, το θυμάρι και ανακατεύουμε. Μόλις βράσουν, τα αφαιρούμε από τη φωτιά και πασπαλίζουμε με πιπέρι. Σερβίρουμε τα σκιουφιχτά, ρίχνουμε λίγη τριμμένη φέτα και ελαιόλαδο. Αυτό εδώ το πιάτο δεν συγκρίνεται με κανένα ζυμαρικό στον κόσμο. Ειλικρινά είναι μια συνταγή φανταστική
Και είναι καταπληκτικό το γεγονός ότι μπορείς να φτιάχνεις τη συνταγή από την αρχή μέχρι το τέλος μόνος σου. Κάντε τα σκουφιχτά μαζί με τα παιδιά σας. Είναι πολύ ωραία διαδικασία το να πλάθουμε, να μαγειρεύουμε και να τρώμε την ίδια στιγμή. Καλή σας επιτυχία!